Καλησπέρα σας. Ένα παιδικό παραμύθι που έγινε παράσταση. Μια τρελοπαρέα που παρασύρει. Και ένας εικαστικός καλλιτέχνης με ποιητική έκφραση. Αυτά είναι τα σημερινά θέματα του lculture.gr. Μείνετε μαζί μας. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιδικό παραμύθι? Δεν ήταν ένα, ήταν πολλά. Εμένα ήταν η Αλήξη στη χώρα των θαυμάτων. Και έτσι λέω να ακολουθήσουμε το λευκό κουνέλι και να δούμε πού θα μας βγάλει. Θα μας βγάλει στην παράσταση που σκηνοθέτησε ο ευρηματικός Βασίλης Μαυρογεωργίου για το Εθνικό Θέατρο. Η ιστορία έχει κρατηθεί ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλώς η αλήθεια αντί να πέσει στα μαλακά, όπως λέει το βιβλίο, πέφτει στα σκληρά και σπάει σε τρία κομμάτια αντί σε ένα. Στο μυαλό της Αλίκης, στην καρδιά της Αλίκης και στο σώμα της Αλίκης, τα οποία έχουν πρόβλημα μεταξύ τους, δεν θέλουν καθόλου να είναι μαζί. Τσακώνονται και χωρίζονται. Και η κάθε μία συναντάει άλλο σταθμό μέσα στη χώρα των θαυμάτων. Και έσκασα, θυμάμαι, έσκασα, με δύναμη κάτω, έσκασα. Το έργο του Κάρο μοιάζει με γρίφο λίγο. Διαβάζοντάς το, έχεις την έννοια ότι όλα κάτι σημαίνουν από κάτω. Όλα έχουν ένα κρυφό νόημα. Και η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι έχουν. Και η πρόκληση ήταν όντως να καταλάβουμε όσο περισσότερα πράγματα γίνονται από αυτό. Να μην γίνει δηλαδή απλά ένα απλό παιδικό ανέβασμα του παραμυθιού. Δεν ξέρω αν όλα τα παιδιά όντως ξέρουν το κλασικό παραμύθι. Εύχομαι να το ξέρουν. Είναι καλύτερα να το ξέρουν για να το δουν αυτό. Μπορεί και να μην το ξέρουν. Πάντως νομίζω ότι τους αρέσει το παιχνίδι αυτό. Και χαίρονται και το αστείο του ότι το μυαλό τσακώνεται με το σώμα ή το σώμα τσακώνεται με την καρδιά. Σίγουρα είμαι της Αλίκης στο μυαλό. Νομίζω ότι τα παιδιά, αν βαρεθούν, θα πιάσουν την κουβέντα σίγουρα. Αν δεν βαρεθούν, θα γελάσουν ή θα κάνουν ησυχία. Ο μεγάλος δεν θα μιλήσει ποτέ, αλλά θα σου στείλει όλη την αρνητική ενέργεια. Ή θα το νιώσεις δηλαδή ότι του αρέσει, είναι ξεκάθαρο. Το παιδί νομίζω δεν έχει να δώσει αρνητική ενέργεια. Μόνο φασαρία μπορεί να κάνει, στη χειρότερη. Προς αξιότιμα, μυαλό, καρδιά και σώμα! Και σώμα της Αλήκης. Έχετε στη διάθεσή σας 23 ώρες, 59 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα για να ξαναενωθείτε. Δηλαδή, τα ρολόγια που βλέπετε στους καρπούς σας μετρούν το χρόνο. Ό,τι δεν θα πάρεις. Δηλαδή, ό,τι κατάθεση κάνεις, όσο κουραστείς, όσο μακρύτερα πας, δηλαδή κανείς δεν κατακτά ποτέ τίποτα. Δεν έχεις φτάσει σε ένα σημείο που λες: OK, έχω βρει 5 πράγματα, με αυτά θα κατακτήσω τον κόσμο. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάθε φορά ό,τι βρίσκεις είναι το εμπόδιο σου για την επόμενη δουλειά. Πρέπει να το πετάξεις για να βρεις κάτι άλλο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το παιδικό θέατρο. Εύχομαι να έχω το κουράγιο και την αθωότητα να μπορώ να ασχοληθώ με αυτό. Βρίσκω στο παιδικό θέατρο ένα πειραματισμό που ίσως να μην υπάρχει στο ενήλικο. Δηλαδή, ίσως υπάρχει η τόλμη να δοκιμάσεις με το αγνό αυτό κοινό πράγματα που δεν θα τολμούσες να τα κάνεις πιο μεγάλο. Ξέχασα, δεν έχω μυαλό. Δεν πειράζει όμως. Είμαι, δεν είμαι η Μεριάν. Θα πάω να βρω το σπίτι του κούνελου. Και έτσι ξεκίνησε για να βρει το σπίτι του κούνελου. Δεν είναι θέατρο, δεν είναι stand-up comedy. Τι είναι? Είναι Ninja TV. Παραμένουν αιώνια έφηβοι. Κάνουν χιούμορ με τους πάντες και τα πάντα. Καρικατούρες του ίδιου τους του εαυτού. Αυτοσχεδιάζουν και ξεστομίζουν μεγάλες αλήθειες. Πέρυσι ξεσήκωσαν το κοινό με τις λίγες παραστάσεις τους. Και φέτος επέστρεψαν χειρότεροι. Θα τους βρείτε έτοιμο πόλεμος κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Αποθήκη. Και θα ήθελα απόψε, επειδή ξέρεις το Ninja TV δεν είναι μόνο μια βλακεία που κάνουμε το χαβαλέ μας και πληρωνόμαστε χοντρά γι' αυτό. Έχει και ένα κοινωνικό μήνυμα. Τρία βλαμμένα περί την ελληνική πραγματικότητα. Περιμένεις ώρα, ναι, αλλά λίγο. Πράγματι, θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Λίγο, δύο λεπτά. Και είναι η πρεμιέρα μου, μην το χαλάς. Μπράβο, ευχαριστώ. Τι είναι αυτός? Κυρία, είναι μια ώρα εδώ, το βλέπετε, περιμένω. Είναι πολλά πράγματα το ότι τα λεφτά που δεν παίρνουμε, ποιοι τα παίρνουν τα λεφτά που δεν παίρνουμε εμείς.
Πολιτικά, Σκοπιανό, τα πάντα. Ό,τι άνοιξε μια εφημερίδα, εμείς έτσι το κάνουμε. Βλέπουμε, παίρνουμε, παίζουμε μέσα στις εφημερίδες και πιάνουμε ό,τι πιάνει το χέρι μας. Εδώ είναι η περιοχή. Είστε έτοιμοι, Σκοπιανοί? Όχι προκλητικές δηλώσεις. Είστε έτοιμοι, ψωμιάζοντες? Δεν κάνουμε κάτι που είναι μετρημένο με το χρονόμετρο και τώρα ατάκα και μπήκε η γυναίκα του άλλου και τον απαντά. Δεν είναι τέτοιο θέατρο. Είναι λίγο πιο πολύ πώς σου έρχεται. Υπάρχει ο σκελετός και μετά όλο το άλλο κουμπώνει εκεί πάνω. Αγαπητέ τηλεθεατές, μας πληροφορούν την κοντρόλ ότι κάποιον πήρε τηλέφωνο να βοηθήσει το τραπεζίτη μας. Ναι, είναι η οικογένεια του Πασχάλ και της Αλήξης Αρβανιτίδη. Ναι. Προσφέρονται να υιοθετήσουν το τραπεζίτη μας και να του παρέχουν εφόρου ζωής διατροφή. Έχει λίγο στοιχεία stand-up, έχει κάποια στοιχεία... δεν έχει στοιχεία. Το μόνο στοιχεία παράσταση που έχει είναι ότι αγοράζουμε εισιτήρια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, τα αρχαίγωνα ίσουτά του το ρυθμού πλάει σε μια πόα με φρούτα μπαμπούκου όπου και κάνει την ανάγκη του, σταμπάροντας παράλληλα και την περιοχή του. Βασικά, άμα δεν αρέσει στον κόσμο, έχουμε ήδη την απάντηση. Αυτό που κάνουμε είναι πολύ προχωρημένο για την Ελλάδα. Ναι. Σκεφτόμαστε να το πάμε στο Βερολίνο. Βερολίνο και μετά ναι, Φιλανδία. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι χήμα. Νομίζω είμαστε και κάποιοι πάνω χήμα. Κάποιοι λιγότερο. Απλώς έτσι είμαστε, έτσι βγαίνει. Δεν το προσπαθούμε να ωραία θα κάνουμε κάτι χήμα. Εγώ έχω προσωπικά έχω εμπνευστεί πάρα πολύ από πράγματα που έχω δει και στη Ζιμπάμπουε και στο παλιό το Κόγκο. Που, είμαι μεγάλος, το βελγικό, το πάλι το βελγικό, είμαι μεγάλος φαν αυτής της σχολής. Από εκεί έχω εμπνευστεί, έχω τραφεί. Και η παράσταση, ανάλογα με την εποχή, αλλάζει, προσαρμόζεται. Δηλαδή τώρα έχουμε Ομπάμα, δηλαδή δεν ξέρω αν σε ένα μήνα θα έχουμε ακόμα Ομπάμα. Όχι επειδή θα το έχουν δολοφονήσει, επειδή θα έχει πεθάνει το θέμα. Ο Μιχάλης Κατζουράκης είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες εικαστικούς καλλιτέχνες. Η δουλειά του είναι άμεσα συνυφασμένη με την ποιητική έκφραση της γεωμετρικής αφαίρεσης. Τα έργα του προκύπτουν από την επεξεργασία εικόνων που συναντά στην καθημερινότητα ή στα ταξίδια του. Καλύτερα όμως να μας τα πει ο ίδιος. Όταν βλέπω κάτι εγώ και που είναι μια αφορμή για έργο, δεν με ενδιαφέρει η αναπαράστασή του. Συνήθως δεν με ενδιαφέρει. Κατά το 80% δεν με ενδιαφέρει. Αλλά πάντα ο κόσμος με τη ζωγραφική, με την κλιπτική, έχει μάθει ότι αυτό παριστάνει κάτι άλλο. Και θυμάμαι μια περίπτωση. Κάποιος με ρώτησε, αυτό το έργο τι παριστάνει? Λέω, παριστάνει τον εαυτό του. Και με κοίταξε έτσι. Λέω, του δείξα ένα δέντρο δίπλα. Αυτό δεν είναι ότι παριστάνει. Παριστάνει κάτι άλλο από αυτό που είναι. Γιατί πρέπει να παριστάνει κάτι άλλο από αυτό που είναι? Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος βλέπει ένα έργο, βλέπει πράγματα που έχουν σχέση με τον εαυτό του, νομίζω. Οι αφορμές για τα έργα μου ξεκινούν από το περιβάλλοντα χώρο και ειδικά τον αστικό περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή όχι οι εξοχές και αυτά, αλλά οι πόλεις. Με τραβάνε, ας πούμε, περισσότερο πράγματα που έχουν μια αποτύπωση ζωής απάνω. Και αυτό δεν το κάνω ούτε φιλοσοφικά, ούτε νεολογικά, απλώς είναι κάτι που μου αρέσει και είναι μια αφορμή, βλέπω έργα, να δημιουργούνται έργα ζωγραφικά από εκεί πέρα πάνω. Η
είχα κάνει και ζωγραφική παραστατική κάποτε, αλλά δεν είναι αυτό που με απασχολεί. Και πάλι όταν έκανα παραστατική ζωγραφική νεαρός, πάλι με απασχολούσε το ζωγραφικό αποτέλεσμα και όχι το αντικείμενο τόσο πολύ. Δηλαδή η διαδρομή της εργασίας, γι' αυτό κατέληξα σε μάλλον μη κατανοητά σχήματα αφηρημένα. Στην τέχνη γενικά δεν υπάρχει εξέλιξη. Με την έννοια ότι η επιστήμη εξελίσσεται, η τέχνη δεν εξελίσσεται. Όταν δείτε τα πρώτα τα έργα των σπηλιών, έχουν την ίδια δυναμική με ένα έργο τώρα, που μπορεί να είναι βίντεο ή δεν ξέρω τι. Ίσως οι τεχνικές αλλάζουν, αλλά δεν εξελίσσεται η τέχνη, πιστεύω, γιατί είναι ένα μέσο έκφρασης, δεν είναι επιστήμη, δεν είναι... Αυτή είναι η άποψή μου. Αύριο, στο lculture.gr, ο Μιχάλης Δέλτα μας μιλά για τα καινούργια του σχέδια. Θυμηθείτε το επόμενο ραντεβού μας. Αλλά επειδή οι τέχνες δεν σταματούν ποτέ, μπείτε στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο lculture.gr και μάθετε τα πάντα για εκδηλώσεις και γεγονότα τέχνης. Τελικά συμβαίνουν πράγματα. Μαζί δεν θα τα χάσουμε. Καλό σας βράδυ.